Πηγαίνετε στην Ελλάδα, πού πηγαίνετε? Όταν βγαίνω στην Ελλάδα. Μπουζούκι πάτε? Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μπουζούκια, αλλά είναι λίγο αργά για να πάω. Θέλετε να τα κάνουμε απογευματάκι? Όχι, όχι, όχι. Θέλετε να πηγαίνουμε. Βρήκα που θα σα πω. Να σα πω. Πού? Παιδικά πάρτι. Παιδικά πάρτι, πάω πάρα πολύ. Πάρα πολύ, λόγω τη ανιψιά. Πάρα πολύ. Και λόγω τη ανιψιά και από φίλου που έχουν παιδιά, πάω πάρα πολύ, τα λατρεύω. Σα έχω δώσει τα χέρια 10 φορέ που το δίνετε και εσεί με το ζόρι. Όχι, είναι το φόρεμα λίγο και. Καταλαβαίνω. Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ακούω. Πολύ ελληνική μουσική. Λέει, το αυτοκίνητό μου είναι μπουζούκια. Συντή, ποιο συντή θα βρω? Συντή δεν έχω. Τι? Τώρα είμαστε 2019. 19. Καλή χρονιά κιόλας. Καλή χρονιά. Δεν σα το είπα. Καλή χρονιά να είστε καλά. Και εσείς. Πάρα πολύ ωραία. Και εσείς. Αν είχατε συντή. Αν είχα συντή. Αν είχα συντή, θα είχα αυτή τη στιγμή. Δεν ακούω μπουζούκια τη σημερινή. Δεν ακούω μπουζούκια. Ακούω μπουζούκια, αλλά έχω φάει ένα κόλλημα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη αυτή την περίοδο. Δηλαδή η φωνή τη με τρελαίνει. Μου αρέσει πολύ το τραγούδι Αγάπη Δεμένη. Και παίζει απλά στο repeat. Τικι, δηλαδή θα το χαλάσω κάποια στιγμή. Αγάπη Δεμένη, άρα σημαίνει ότι ένα χωρισμό, κάτι που είσαστε μόνοι. Γιατί το Αγάπη Δεμένη, γιατί αν αγαπά, μένει αγάπη. Δεν συνδέω τα τραγούδια με καταστάσει. Μου αρέσει η φωνή τη και μου αρέσει η μελωδία. Μου αρέσει όταν ακούω μια ωραία μελωδία, κολλάω. Από Έλληνε τραγουδιστέ. Από Έλληνε τραγουδιστέ, εντάξει, υπάρχουν τόσοι πολλοί. Πείτε μου, τρεις. Να αρχίσω. Καταρχά, έχω μεγάλη δυναμία στον κύριο Τερζή. Στον Πασχάλη Τερζή. Δηλαδή, η φωνή του δεν υπάρχει. Ο κύριο Γιάννη Πάριο. Ο κύριο Γιάννη Πάριο. Και επίση αυτό που ακούω πάρα πολύ με την οικογένειά μου είναι ο κύριο Πουλόπουλο. Ο Πουλόπουλο. Πιάνουμε όλη τη δισκογραφία. Από την αρχή μου στο τέλο. Από λίγο πιο νέε ηλικίε. Από όσο πιο νέε. Θέλετε να σα πω, ποιε ηλικίε. Από 24 μέχρι 42. Στα 24 τα έχω χάσει, δεν ξέρω ποιοι είναι οι τραγουδιστέ μα. Ναι. 42. 24 με 42. Λοιπόν, Αντώνη Ρέμο. Αντώνη Ρέμο. Τρει. Ο Αντώνης είναι λίγο πάνω από 42, αλλά δεν πειράζει. Τον έκανα και μικρότερο, τέλεια. Μπράβο, φυσικά. Ήταν πολύ χαρούμενος. Νίκος Βέρτης. Νίκος Βέρτης, πάρα πολύ ωραίος. Να πω πέντε. Όχι, τρεις θα πείτε. Αχ, γαμώτο. Ναι. Έχω δύο πολύ καλούς. Μαζί, πείτε δύο. Τέσσερις δηλαδή. Μια χαρά είμαστε. Τέσσερις θα πω. Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκος Οικονομόπουλος. Α, αυτούς δύο μαζί. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Είναι πιο νέα γενιά. Θα μπορούσατε να είσαστε με κάποιον ερμηνευτή, με κάποιον τραγουδιστή στη ζωή σας? Δεν λέω ποτέ όχι στη ζωή μου. Ξέρετε για το λεφτό, γιατί εσείς είστε ήρεμοι, δεν ξενυχτάτε, δεν βγαίνετε. Ναι. Και η δουλειά ενός τραγουδιστή ερμηνευτή θα είναι να ξενυχτάει. Ναι. Θα μπορούσατε να κάνετε, ας πούμε, χωριό αυτό, λέω, σχέση. Ποτέ μιλές ποτέ. Έχετε δίκιο σε αυτό. Απλά εσείς όταν πηγαίνετε για να σηκώνεστε για δουλειά, όλο σε γυρνάει για να πάει να κοιμηθεί. Είναι πιθανό, φαντάζομαι. Δουλεύουν κάθε μέρα τα μπουζούκια, δεν ξέρω. Είναι κάθε μέρα έτσι το πρόγραμμα. Παλαιότερα ήταν έτσι. Τώρα α, ήταν όλη τη μέρα. Δύο-τρεις μέρες τι είναι. Δύο-τρεις μέρες, εντάξει. Τέσσερις εμείς, τρεις εβδομάδες. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο επάγγελμα που θα σας δυσκόλευε να είσαστε μαζί με τον άντρα? Κανένα επάγγελμα. Δηλαδή, ότι θα ήταν, δηλαδή 6 μήνες να λείπει από το σπίτι η δουλειά? Καθόλου, όχι, κανένα. Δεν νομίζω και είναι λάθος να κρίνουμε τους ανθρώπους από το επάγγελμά τους ή από το πόσο θα τους βλέπουμε. Τι μπορούν. Σημασία έχει τι σου δίνει συναισθηματικά ο άλλος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί 3 δευτερόλεπτα λίγο που με κοιτάξατε. Είναι σαν να θέλετε να μου πείτε, κάτι για τους ερμηνευτές, για τους τραγουδιστές, για κάτι. Θέλω να πω σε όλους τους ερμηνευτές και τραγουδιστές ότι είναι υπέροχοι. Μου αρέσουν καλή ζωή. Πάρα πολύ τα ελληνικά τραγούδια. Τέλεια. Θα τους στηρίξω όλο το χειμώνα από εδώ και στο εξής. Που θα είμαι ξεκούραστη και θα βγαίνω. Μπράβο. Σας υπόσχομαι, θα πάω σε όλα τα μαγαζιά. Λοιπόν.